Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 1054. Σελίδα 1054 είναι η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον αδελφό μας τον Τιμόθεο. Σελίδα λοιπόν 1054, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Α 13. Σελίδα 1054, Α 13. Κράτη το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων, τους οποίους οίκουσας παρεμούμε τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Την καλή παρακαταθήκην φύλαξον δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικόντος εν ημίν. Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες η εντιασία, εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ήρθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επισχύνθη την άλυσή μου, αλλά ότε ήλθεν εις την Ρώμη με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρεν. Ήθε ο Κύριος να δώσει σε αυτό να έβρει έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη μέρα, κι όσας διακονίας έκανεν εφέσως ή εξεύρεις καλύτερα. Συ λοιπόν τέκνον μου, εν δυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, κι όσα ήκουσας παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοσης πιστούς ανθρώπους, ήτενε θέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς με υποθέσεις, δια να αρέσει στο στρατολογήσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται, τις δε στεφανούται αν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων Γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν, ενώ η εκείνα τα οποία λέγω ήθε δε να σου δώσει ο Κύριος σύνεση εις πάντας. Εν θυμώ τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησού Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου, δια να μην κακοπαθώ, δια τον οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλά λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο τα πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσω σοι και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξη αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνομεν θέλομεν και συζήσει, εάν υπομένομεν θέλομεν και συμβασιλεύσει, αν αρνούμεθα αυτόν, εκείνος θέλει να αρνηθεί ημάς. Αν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, είναι η τελευταία επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος και την έγραψε προς τον Τιμόθεο, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, έναν νέο, ο οποίος στάθηκε στην παρουσία του Θεού, όχι γιατί έζησε μαζί με τους πρώτους και μεγάλους Αποστόλους που ο Χριστός κάλεσε, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, ούτε μεγάλωσε σε μια εκκλησία όπου γινόντουσαν μεγάλα θαύματα, τεράστια και μεγαλεία, αλλά ήταν ένα νέο παιδί που μεγάλωσε μέσα στην Εκκλησία, δεν επέστρεψε από τον κόσμο, γεννήθηκε θα τολμούσα να πω μέσα στην Εκκλησία, από τη γιαγιά του άκουσε για πρώτη φορά το Λόγο του Θεού, από τη μητέρα του, αλλά και ο ίδιος, εκείνο το οποίο έκαμε πάντοτε ήταν να μελετάει το Λόγο του Θεού και να ζει μέσα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε το Ικόνιον και τα Λύστρα, εκεί όπου κατοικούσε ο αδελφός μας ο Τιμόθεος, του οποίου ο πατέρας ήταν Έλληνας, αμέσως τον οδήγησε ο Θεός να του προτείνει να τον πάρει μαζί του στο αποστολικό του ταξίδι. Τα χαρακτηριστικά του Τιμόθεου ήταν απλά. Δηλαδή ήταν να μένει μόνο στο Λόγο του Θεού, εμπιστεύθηκε βασικά το Λόγο του Θεού και έμενε στο Λόγο του Θεού. Η καρδιά του ήταν γεμάτη από αγάπη για τα αδέλφια του, γι' αυτό και οι αδελφοί του όλοι τον αγαπούσαν, γιατί υπηρετούσε τα αδέλφια του, ταπεινός πάντοτε και όταν ο Θεός τον προσκάλεσε, έτοιμος να κάνει το θέλημα του Θεού, έτοιμος να πάει εκεί που ο Θεός τον προσκαλούσε για να τον αποστείλει. Δεν δίστασε, ούτε η ηλικία του ήταν εμπόδιο, αλλά ούτε και το μακρινό άγνωστο ταξίδι που θα προχωρούσε μαζί με τον Απόστολο Παύλο χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει και τι θα συναντήσει. Και ο Θεός βέβαια ήταν μαζί του. Σε αυτή λοιπόν την τελευταία επιστολή του Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε όχι συναισθηματικά ή με προσωποληψία, αλλά τον αγαπούσε γιατί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ομολογεί στο Λόγο του Θεού ήταν ο μόνος ισόψυχος και τον αποκαλεί έτσι, όχι ομόφρονα, όχι να φρονούν το αυτό, όχι να πιστεύουν στο αυτό, αλλά έχουν την ίδια ψυχή.
και τον αποκαλεί έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος, και χαίρεται για τον Τιμόθεο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερότανε βασικά για τα του Ιησού Χριστού, για το έργο του Θεού, περισσότερο μάλλον από το δικό του συμφέρον και από τις δικές του υποθέσεις. Τον ενδιέφερε πολύ περισσότερο να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του παρά το θέλημα το δικό του. Και ήταν ακριβώς αυτό το, αυτό το πνεύμα, το φρόνημα το οποίο είχε ο Απόστολος Παύλος, το οποίο βεβαίως πρώτος δίδαξε σε μας ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, που δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γιατί έτσι ήταν το θέλημα του Πατρός του. Δεν ήρθε να κάνει το δικό του θέλημα στη γη, δεν ήρθε να πει τα δικά του λόγια ο Ιησούς Χριστός στη γη, αλλά ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατρός του, ήρθε να πει τα λόγια του Πατρός του, ήρθε να κάνει τα έργα που ο Θεός του έδειχνε, ο Πατέρας του, και μέχρι τέλους ό,τι έκαμε ήταν αυτό ακριβώς που ήθελε ο Πατέρας του. Αυτό το φρόνημα είχε και ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα όταν γράφει την επιστολή του προς τους Φιλιππησίους το τονίζει, το αυτό φρόνημα του Χριστού να έχετε όλοι σας. Και βεβαίως λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά είναι θαυμαστό και ένδοξο στην παρουσία του Θεού όταν ο άνθρωπος αποφασίσει αυτό να εκτελεί. Το Λόγο του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, την αγάπη προς τον Χριστό, όπως ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού, με όλη την καρδιά, ψυχή, διάνοια και πνεύμα και δύναμη, αλλά ιδιαιτέρως και την αγάπη μεταξύ της Εκκλησίας, μεταξύ των αδελφών, με την αγάπη που ο Χριστός μας αγάπησε, αλλά και την αγάπη προς τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Και τέλος, χωρίς δισταγμό, πάντοτε να είναι έτοιμος να κάνει όχι το δικό του θέλημα, που πολλές φορές είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού, αλλά να κάνει το θέλημα του Θεού, έστω και αν αυτόν τον λυπεί, τον στενοχωρεί, τον φέρνει σε αμηχανία ή οποιοδήποτε άλλη δυσκολία παρουσιάζεται στη ζωή του από το θέλημα του Θεού. Αυτός ήταν ο Απόστολος Τιμόθεος, ο αδελφός μας ο Τιμόθεος, ο νέος Τιμόθεος. Σε αυτόν λοιπόν στέλνει ορισμένες συμβουλές, που στην πραγματικότητα, αδερφοί αγαπητοί, είναι εντολές του Θεού, ο Απόστολος Παύλος στέλνει τις συμβουλές αυτές, στην πραγματικότητα είναι εντολές Θεού προς τον Τιμόθεο, αλλά και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό, για την επιστολή αυτή, γιατί και εμείς, επειδή ανεξάρτητα μπορούμε ή δεν μπορούμε, αλλά δηλώνουμε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι θέλουμε, θέλουμε να είμαστε μιμητέ του Τιμόθεου, θέλουμε να είμαστε μιμητέ του Παύλου, επειδή και αυτός ήταν μιμητής του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε μιμητές του Τιμόθεου, γιατί ήταν μιμητής του Παύλου. Οι εντολές είναι συγκεκριμένες και με τη χάρη του Χριστού όλη αυτή η επιστολή έχει αυτές τις συγκεκριμένες εντολές. Την περασμένη Πέμπτη διαβάσαμε πρώτον στο έξω εδάφιο να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού. Και αυτό είναι η πρώτη συμβουλή. Έχεις ένα χάρισμα από το Θεό, δεν είναι δικό σου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το χάρισμα, είτε φυσικό, είτε πνευματικό, είτε απ' όλα. Είτε ένα, είτε περισσότερα. Αυτά τα οποία ο Θεός σου έδωσε, είτε τα φυσικά, τα ανθρώπινα, τα γήινα, είτε τα πνευματικά, αυτά τα οποία είναι χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και τα έχεις από το Θεό, πρόσεχε να το αναζωπηρώνεις, να το αναζωπηρείς, να το αναβαθμίζεις, να το εργάζεσαι, όποιο και αν είναι το χάρισμα. Σου έχει δώσει τη δυνατότητα να παρηγορείς, φυσικό χάρισμα, να μην σταματάς. Ψάξε να βρεις τι είναι τα φυσικά χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός και ποια είναι τα πνευματικά χαρίσματα που σου έχει δώσει ο Θεός, να τα εργάζεσαι. Και πώς αναζωπηρώνεις τα χαρίσματα, ιδίως του Πνεύματος του Αγίου, προχωρώντας προς τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το Λόγο του Θεού. Μην σβήνει το Πνεύμα το Άγιο, μην λιγοστεύουν τα χαρίσματα, μην απομονώνονται και δεν τα χρησιμοποιείς, θα βρεθείς ένοχος ενώπιον του Θεού. Όταν ανασωπηρώνεις τα χαρίσματά σου, θα βρεθείς ευλογημένος ενώπιον του Θεού. Το δεύτερο είναι μην εσχυνθείς στο 8 εδάφιο τη μαρτυρία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ούτε με τον δέσμιο. Μην τρέπεσαι για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί γνωρίζουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και τα αδέλφια μου και την Εκκλησία μου,
Και το πρώτο χαρακτηριστικό που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος που έρχεται στην Εκκλησία είναι όπως εγώ. Και πιστεύω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Αλλά οι περισσότεροι έτσι αισθανόμαστε. Ντρεπόμαστε, πάμε στην Εκκλησία, ντρεπόμαστε που έχουμε το Ευαγγέλιο, ντρεπόμαστε, ερχόμαστε σε δυσκολία. Όμως έρχεται τώρα η εντολή του Κυρίου, του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο και του Κυρίου προς εμάς, μην εσχυνθείς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μην εσχυνθείς τα αδέλφια σου, μα είναι φτωχά. Μα μπορεί να μην είναι τα σοφά, μα ακριβώς δεν εκάλεσε τους σοφούς του κόσμου τούτου ο Χριστός, αλλά εκάλεσε τα μωρά του κόσμου τούτου για να κατεσχύνει τους σοφούς. Και αν ο Χριστός κάλεσε τα μωρά, τα ασθενή, τα μη όντα για να κατεσχύνει τους σοφούς, τους ισχυρούς και τους όντες, ποιος εσύ που τρέπεσαι για αυτούς? Αφού ο Χριστός θα τους ευλογήσει, θα τους κάνει ένδοξους και θα κατεσχύνει τους ισχυρούς και τους σοφούς. Να δοξάζεις το Θεό για τα ευλογημένα αδέλφια που σου χάρισε ο Θεός και να δοξάζουμε το Θεό για τον ευλογημένο, για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τον ευλογημένο Λόγο του Θεού. Τρίτον, συγκακοπάθησον. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ευχαρίστησης, δεν είναι καλοπέρασης. Δεν ερχόμαστε στο Χριστό για να περάσουμε καλά, για να μας πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Αντιθέτως η Γραφή λέει συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου, όμως με τη δύναμη του Θεού. Και δεν μπορείς να συγκακοπαθήσεις μετά του Ευαγγελίου χωρίς τη δύναμη του Θεού. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού, και η δύναμη του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτό καθεαυτό το Ευαγγέλιο, αλλά θέλετε λάβει δύναμη. Ακόμη θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Όλο το έργο του Θεού γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και είναι αληθές, γιατί ο Χριστός είπε χωρίς εμένα. Και ποιος είναι ο Χριστός τώρα? Είναι ο Λόγος του Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αν εφεμού, κανένας σας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μην νομίζουμε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός είναι να αποδεχόμεθα την κακοπάθεια η οποία θα προέλθει από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, από την ομολογία του Ιησού Χριστού, από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, από την ομολογία του Ιησού Χριστού, η κακοπάθεια θα προέλθει και θα την υπερνικήσουμε δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων. Ο οποίος κάνει, ο Θεός κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε εμείς δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων. Αλληλούια. Το τέταρτο είναι στο εδάφιο 13, αλλά πριν φτάσουμε στο τέταρτο, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι όταν λέει συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος ξέρει πάρα πολύ καλά πού τον έχει θέσει ο Θεός και τι είναι ο Απόστολος Παύλος στην παρουσία του Θεού. Εις το οποίον Ευαγγέλιον, λέει στο 11 εδάφιο, εγώ ο Παύλος εστάθην κήρυξ, Ευαγγελιστής δηλαδή, Απόστολος του Χριστού και διδάσκαλος των εθνών, δια την οποίαν αιτίαν και πάσχω ταύτα, πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εις τίνα επίσκευσα και εξεύρω ότι είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός ο Κύριος μου, στον οποίον επίστευσα, να φυλάξει την παρακαταθήκη μου, να φυλάξει αυτό το οποίο μου εμπιστεύθηκε ο Θεός μέχρι την ημέρα εκείνη. Ξέρει λοιπόν πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος τι του έχει δώσει ο Θεός. Τον έχει κάνει Ευαγγελιστή, τον έχει κάνει Απόστολο, τον έχει κάνει διδάσκαλο των εθνών, και αυτό το οποίο ο Θεός του χάρισε είναι η αιτία της κακοπάθειάς του. Δεν κακοπαθεί επειδή είναι ευλογημένος. Κακοπαθεί επειδή είναι εργάτης του Κυρίου και εργάζεται το έργο του Θεού. Και ο εργάτης του Κυρίου, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, ό,τι δουλειά και αν κάνει, όταν φυλάει το Λόγο του Θεού και δεν φοβάται αλλά ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού, θα έχει τις επιθέσεις του εχθρού και του κόσμου, οι οποίες επιθέσεις θα φέρουν κακοπάθεια. Αλλά ξέρουμε την αιτία της κακοπάθειας, δεν είναι χρουσουζά ούτε κακοτυχία. Είναι η κακοπάθεια που έρχεται δια του Ευαγγελίου, μετά του Ευαγγελίου, την οποία θα υπερνικήσουμε μόνο με τη δύναμη του Θεού, όταν βεβαίως εργαζόμαστε το έργο που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί. Κάποιος που δεν εργάζεται δεν έχει καμία κακοπάθεια. Κάποιος που δεν εργάζεται αυτό που ο Θεός του έχει εμπιστευθεί, την καλή την παρακαταθήκη, δεν θα έχει κακοπάθεια. Αντιθέτως μάλιστα, ο εχθρός θα τον αφήσει ήσυχα, καλά κάνεις, τίποτα μην κάνεις και εγώ δεν θα σε πειράξω. Όταν όμως σηκωθείς
για να κάνεις αυτό που ο Θεός θα σου δώσει εντολή, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Όσο ήταν στην έρημο ο Μωυσής, καλοπέρναγε με τα προβατάκια του, με τον πεθερούλι του, με τη γυναικούλα του, με τα παιδάκια του. Όταν όμως ο Κύριος του λέει πήγαινε στον Ισραήλ εκεί, γιατί εγώ εσένα διάλεξα να βγάλεις το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, τότε αρχίσαν τα προβλήματα. Και τι προβλήματα, το ένα μετά το άλλο. Τότε ήρθε και ο Θεός να τον θανατώσει, επειδή δεν είχε καμή περιτομή στα παιδιά του. Τα πρώτα προβλήματα έρχονται από τον ίδιο το Θεό, γιατί θέλει να σε διορθώσει, θέλει να σου αναβαθμίσει και να ανανεώσει τη σχέση του με σένα, για να μπορείς να είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού, για να είσαι δυνατός. Για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι είσαι αδύνατος, για να φανεί η δύναμη του Θεού. Για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι μόνο με την υπακοή και την ταπείνωση μπορείς να εργάζεσαι το έργο του Θεού. Και θα σε ονειδήσουνε και θα σε περιφρονήσουνε και θα σε βλάψουνε και θα σε αδικήσουνε. Πολλά θα σου κάνουνε. Αλλά ένα να ξέρεις, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αλληλούια. Και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αυτό δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού? Και εμείς θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Και θα είναι ο Θεός μαζί μας αν εμείς είμαστε μαζί Του. Και πώς είμαστε μαζί Του? Όχι με το να κάνουμε μακριές προσευχές, ούτε να ερχόμαστε κάθε μέρα στην εκκλησία, τα οποία είναι απαραίτητα. Αλλά ο Θεός θα είναι μαζί μας και εμείς θα είμαστε μαζί Του, αν όπως ο Τιμόθεος πάρουμε την απόφαση να ζούμε στο θέλημα του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, στην αγάπη μεταλλήλων και ιδιαιτέρως να μένουμε πάντοτε σε αυτό που ο Θεός έχει προσδιορίσει και προετοιμάσει για μας στο λόγο Του και στο θέλημά Του. Το δικό μου το φαγητό, είπε ο Χριστός, είναι το θέλημα του Πατρός μου και να τελειώσω το έργο που μου εμπιστεύθηκε. Τότε είσαι μαζί με το Θεό. Γιατί είσαι μαζί με το Θεό? Γιατί είσαι εκεί ακριβώς που σε θέλει ο Θεός. Πηγαίνεις εκεί που σε στέλνει. Λες αυτά που σου βάζεις στο στόμα. Κάνεις αυτό το οποίο σου εντέλεται, σου σε διατάζει ο Κύριος. Δεν μπορεί να μην είναι μαζί σου ο Θεός, αφού εσύ είσαι μαζί Του. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι ο υπηρέτης ο εμός. Όπου πηγαίνω εγώ, ο δικός μου υπηρέτης με ακολουθεί. Και όποιος εμέ υπηρετεί, αυτόν θα τιμήσει ο Πατέρας. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Ωραίες εντολές. Τώρα ερχόμαστε στις καινούργιες. Αυτές είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Στο 13 εδάφιο, κράτη το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων τους οποίους οίκουσες παρε μου, με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Έχουμε, αδελφοί αγαπητοί, ένα παράδειγμα, έχουμε ένα υπόδειγμα, έχουμε ένα σύνταγμα, ένα καταστατικό, έχουμε τύχη στη ζωή μας, τύχη που ορθώνονται. Έχουμε δρόμο συγκεκριμένο που προσδιορίζεται ακριβώς από το Λόγο του Θεού. Κράτα λοιπόν το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων τους οποίους άκουσες, προσέξτε το αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι από οποιονδήποτε, από μένα. Και αυτή ποια είναι η εντολή? Είναι η εντολή που ο Απόστολος Παύλος δεν το λέει με υπερηφάνεια, με επίγνωση. Αυτά που σου λέω, αυτά που σου γράφω να κρατάς. Και αυτό είπαμε ότι είναι η εντολή του Κυρίου για μας. Δεν θα ακούσουμε κανέναν άνθρωπο, αλλά αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος και είναι στην πραγματικότητα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι οι παραδόσεις τις οποίες λάβαμε από τους Αποστόλους και τους Προφήτες, πάνω που είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η Εκκλησία. Δεν έχουμε να ακούσουμε κάποιον να μας φέρει καινούργια, μοντέρνα πράγματα. Το Ευαγγέλιο δεν εξυγχρονίζεται, δεν γίνεται πιο μοντέρνο, δεν χρειάζεται μεγαλύτερη σοφία και φιλοσοφία. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι το μόνο που είναι πλήρες και τέλειο. Δεν χρειάζεται να του κάνω κάτι εγώ, να του δώσω εγώ κάτι περισσότερο για να το κάνω πιο ελκυστικό, πιο σοφό και πιο δυνατό. Ό,τι προσθέτει ο άνθρωπος, το καταστρέφει το Ευαγγέλιο. Και ό,τι αφαιρεί ο άνθρωπος, το καταστρέφει το Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος που το παίρνει όπως είναι, που είναι το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων των ερχομένων απευθείας από τον ουρανό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Μα ο Παύλος το έγραψε.
Ο Παύλος το έγραψε, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Ούτε καν δια Πνεύματος Αγίου. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο το έγραψε. Ο ίδιος ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος από τον Θεό. Θα κρατήσουμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το υπόδειγμα των υγιεινότων λόγων. Ξέρετε πόσες σελίδες είναι, 250 σελίδες είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά μέσα σε αυτές τις 250 σελίδες είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και όταν λέει η Γραφή πάντες, εννοεί πάντες. Δεν μπορεί κανένας άλλος να προσθέσει λίγο παραπάνω σοφία, λίγο παραπάνω γνώση. Πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αδερφοί αγαπητοί, και σωθήκαμε και στεκόμαστε και σωζόμαστε και μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα περισσότερο. Κράτα λοιπόν, κράτα μέσα στην ψυχή σου το υπόδειγμα των υγιεινότων λόγων. Μην το αφήνεις, μην αφήνεις κανένα λόγο από το Ευαγγέλιο να πέσει επί της γης, αλλά όλος ο Λόγος του Θεού να πέφτει πάντοτε στην καρδιά σου. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε σίγουροι ότι κάποια από τα λόγια του Ευαγγελίου θα μας ενοχλούν, θα μας βάζουν βάρος, δεν θα τα καταλαβαίνουμε. Όμως πόσο σοβαρό είναι να πάρουμε αυτή την απόφαση και να πούμε το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω, εγώ θα υπακούσω και θα το εκτελέσω, και πρώτον θα έρθει ο Κύριος να μου το εξηγήσει, δεύτερον θα έρθει ο Κύριος να με ευλογήσει και τρίτον θα μου το φανερώσει τόσο πολύ που θα μπορώ και στους άλλους να το εξηγώ. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Και έτσι δεν θα γίνεις εσύ διδάσκαλος ποτέ. Ο Χριστός με το Λόγο Του θα είναι αυτός που σε δίδαξε και ο Χριστός με το Λόγο Του θα είναι αυτός που θα διδάσκει και τους άλλους. Και όλοι μας τι θα είμαστε μέχρι να έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας? Τίποτα περισσότερο, ούτε όμως και τίποτα λιγότερο από μαθητές του Ιησού Χριστού. Ένα ωραίο σχολείο. Ένα σχολείο που δεν έχει επιμελητές, που δεν έχει βέργες, που δεν έχει τιμωρίες, ένα σχολείο που δεν έχει ούτε πρώτους ούτε δεύτερους μαθητάς, αλλά έχει έναν δάσκαλο μοναδικό, τον Ιησού Χριστό. Και έχει μαθητές άριστους, άριστους, γιατί πάντες εμείς είμεθα διδακτοί από τον Ιησού Χριστό. Όχι, δάσκαλος μας είναι ο Χριστός, αλλά εμείς είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Και όταν μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μας μαθαίνει, αδερφοί. Τα βάζει μέσα στην ψυχή μας, τα χαράζει μέσα στην καρδιά μας και γινόμαστε πια, αδερφοί αγαπητοί, έτσι ώστε ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα μας πλουσίως. Κανένα άλλο τέτοιο σχολείο δεν υπάρχει που ο Λόγος του δασκάλου να κατοικεί πλουσίως μέσα στα παιδιά, μέσα στους μαθητάς. Σε όλα τα σχολεία, τα μικρά, τα μεγάλα, τα πανεπιστήμια και τα πολύ μεγάλα, τα μαθαίνουν απ' έξω οι μαθητές, τα γράφουν καλά, αλλά όταν μεγαλώσουν τα ξεχνάνε. Εμείς δεν τα ξεχνάμε, αδερφοί αγαπητοί, όχι γιατί είμαστε καλοί μαθητές, ούτε ακόμη αδερφοί γιατί έχουμε πολύ καλό δάσκαλο. Δεν τα ξεχνάμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει πάντα όσα ο Χριστός μας ελάλησε. Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο μας φανερώνει τα μέλλοντα. Το Πνεύμα το Άγιο μας ζωοποιεί. Όλα στη ζωή μας γίνονται ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Και το λέει τούτο, που σημαίνει είναι αλήθεια, γιατί αυτός το εκτελεί ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων, των καταχθονίων, ο Κύριος αυτός ο οποίος είπε γεννηθεί το φως και εγένετο, είναι αυτός που μας έδωσε ζωή, πνοή και τα πάντα, είναι αυτός που διατηρεί το σύμπαν και είναι αυτός που θα έρθει από τον ουρανό να μας παραλάβει και να μας αναστήσει. Αλληλούια! Γι' αυτό έχουμε χαρά πολύ και έχουμε πάρει την απόφαση. Αγαπημένα μου αδέλφια, αυτά που ακούμε σήμερα, κάθε φορά να λέμε μέσα μας, Κύριε, κάνε με έτσι, κάνε με έτσι, κάνε με, Κύριε, να αναζωπυρώνω πάντοτε το χάρισμα, κάνε με να μην τρέπουμε ποτέ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, κάνε με να έχω δύναμη με τη δύναμη τη δική σου να συγκακοπαθώ δια του Ευαγγελίου, κάνε με, Κύριε, να κρατώ στη ζωή μου αυτό το υπόδειγμα. Δεν θέλω τις παραδόσεις τις ανθρώπινες, τις διδασκαλίες τις ανθρώπινες, τις εξυπνάδες και τις σοφίες τις ανθρώπινες, κάνε με να κρατώ στη ζωή μου το υπόδειγμα των υγιεινών
των λόγων τα οποία ακούσαμε και διαβάζουμε από τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, αυτή την πρώτη ευλογημένη και Αγία Αποστολική Εκκλησία, της οποίας θέλουμε όχι μόνο να είμαστε μιμητές, αλλά παιδιά, τέκνα της Νέας Ιερουσαλήμ, τέκνα της Ιερουσαλήμ της Πνευματικής, όχι της Άγαρ που γέννησε τον Ισμαήλ, αλλά της Σάρας που γέννησε, αδερφοί αγαπητοί, τον Ισαάκ, το τέκνον της Επαγγελίας. Και εμείς είμαστε, αδερφοί, τέκνα της Επαγγελίας. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Είμαστε παιδιά που γεννηθήκαμε από τον Θεό σαν αποτέλεσμα της υποσχέσεώς Του στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Όταν του είπε του Αβραάμ, ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, σαν τ' άστρα του ουρανού και σαν την άμμο την παρά το χείλος της θαλάσσης, και πύλε άδου δε θα ισχύσουν κατά αυτούς, και εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και εμείς είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, εν το σπέρματι του Αβραάμ, που είναι ο Χριστός, γιατί δεν λέει για σπέρματα, περί πολλών, περί ενός σπέρματος λέει, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς είμαστε τέκνα της υποσχέσεως που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ, όπου μέσα από το σπέρμα του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που ευλογών μας ευλογεί, που πληθύνων μας πληθύνει και που έχουμε όλες τις επαγγελίες. Όντες τέκνα της Επαγγελίας. Γι' αυτό δεν θέλουμε να είμαστε μόνο μιμητές της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που θέλουμε, αλλά θέλουμε να είμαστε τέκνα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Καθώς λέει και στη Γραφή, αγαπημένα μου αδέλφια, πολλές είναι και το λέει στο άσμα των ασμάτων, είναι το εδάφιο αυτό που μου αρέσει και πιστεύω ότι σε όλους μας αρέσει. Εξήκοντα η βασίλισσα είναι, ογδοήκοντα οι παλακές, είναι άνιδες αναρρύθμιτοι. Μία όμως είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Μία είναι η δική μου περιστερά, η δική μου νύμφη, λέει ο Χριστός, η Αγία μου, η ένδοξος, η μιέχουσα κοιλίδα, η ρητίδα, η τίτων τιούτων, η εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, είδον η μόνη της μητρός αυτής, η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν. Δεν θέλουμε λοιπόν να είμαστε μιμητές, θέλουμε να είμαστε η μόνη της τεκούσης αυτήν, η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν, την οποίαν οι θυγατέρες είδων και μακάρισαν, οι βασίλισσες και οι παλακέ επίνεσαν αυτήν, και για την οποίαν ο λόγος του Θεού φωνάζει, τι σαύτη η προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα μεσημαίας, και η σημαία αυτής ήταν η αγάπη. Αλληλούια, αυτή είναι η σημαία μας, αδελφοί. Η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Είναι η εκκλησία αυτή που έχει οικοδομηθεί από τον ίδιο τον Χριστό πάνω στην πέτρα που ήταν ο Πέτρος, πάνω στα θεμέλια που ήταν οι Απόστολοι και οι προφήτες. Αυτή την εκκλησία θέλουμε να μας κάνει ο Χριστός. Δεν θέλουμε να παίζουμε την εκκλησία, δεν θέλουμε να είμαστε μια κοσμική εκκλησία, δεν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε εκκλησία, θέλουμε να μας λέει ο Κύριος, ιδού η νύμφη μου, ιδού η Αγία μου, ιδού η ευλογημένη μου. Και εμείς με αυτά τα λόγια πιο πολύ να ταπεινωνόμαστε, γιατί όσο μικραίνουμε εμείς, τόσο θα μεγαλώνει ο Χριστός ανάμεσά μας. Όσο ταπεινωνόμαστε εμείς, τόσο θα υψώνεται το όνομα του Ιησού Χριστού ανάμεσά μας. Κράτη λοιπόν το υπόδειγμα των ηγιενόντων λόγων τους οποίους οίκουσας παρεμού. Πώς? Μεταπίστεως και αγάπης. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Έλεος και αλήθεια. Αγάπη και αλήθεια. Εάν, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε την αλήθεια και δεν έχουμε την αγάπη, θα καταντήσουμε να είμαστε μια φανατική εκκλησία που σαν το πρεσβύτερο ιό δεν θα μπορούμε να συγχωρούμε το νεότερο, αλλά φανατικά θα λέμε όλες τις εντολές σου εφύλαξα, ενώ αυτός ο νεότερος ιός σου έφαγε των βίων των δικών σου μέσα στην αμαρτία, και θα μας παρακαλάει ο Θεός, έλα στη χαρά του Κυρίου σου, και δεν θα πηγαίνουμε.
σκέτη αλήθεια δεν θα μας οδηγήσει στον ουρανό, ούτε και σκέτη αγάπη, αδερφοί. Εάν έχουμε αγάπη, αλλά δεν έχουμε την αλήθεια, τότε δεν θα μπορούμε να ορθοποδήσουμε στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Θα χάσουμε την κατεύθυνσή μας. Θα χάσουμε τα όρια μας. Ναι, και η αγάπη και η αλήθεια. Με την αγάπη και την αλήθεια, με την πίστη και την αγάπη, θα μπορούμε να κρατάμε το υπόδειγμα των υγιεινόντων λόγων που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το επόμενο είναι πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρή συμβουλή και πολύ σοβαρή πρόταση. Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες η εντιασία εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμογέννης. Ήρθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επισχύνθη την άλυσή μου, αλλά όταν ήλθε εις τη Ρώμη με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρε. Είναι η υπηρεσία, αδερφοί, να ξέρεις ότι δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο αν δεν υπηρετήσεις τον αδελφό σου, και δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον αδελφό σου αν δεν τον δεχθείς ακριβώς όπως είναι. Ο Παύλος ήταν δεμένος, εχμαλωτισμένος, αλυσοδεμένος, και πολλοί ντρεπόντουσαν. Μα με αυτόν θα πάω που τον βάλανε στη φυλακή? Μα με αυτόν θα πάω που... Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πολλοί τον Παύλο, τον Απόστολο Παύλο, τον μείωναν στη σκέψη τους, στα λόγια τους και στη ζωή τους. Όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θέλει να ξέρουμε ένα πράγμα. Τον αδελφό σου να τον έχεις πάντοτε ψηλά μέσα στην καρδιά σου. Δεν τον βρήκες, μάλλον δεν τον διάλεξες, ούτε αυτό σε διάλεξε. Τον βρήκες. Και τον βρήκες γιατί ο Θεός τον έφερε δίπλα σου. Και ακόμη περισσότερο, λέει η Γραφή, να τιμάτε τους καλούς προϊσταμένους πρεσβυτέρους μέσα στην Εκκλησία και με διπλάσια τιμή αυτούς που κοπιάζουν σε λόγο. Μπορεί να κάνουν λάθος, μην τον εξουθενήσεις. Άνθρωπος είναι, αλλά κοπιάζεις το έργο του Θεού. Άνθρωπος είναι, λάθη, οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, αδελφοί. Δεν ξέρω κανέναν αλάθητο. Οι άνθρωποι λένε για τον Πάπα, αλλά διατηρώ πολλές αμφιβολίες ως προς το αλάθητο. Ο μόνος αλάθητος είναι ένας, ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος. Το ότι έκανα λάθος, μην με εξουθενήσεις. Αποδέξου μου. Δέξε, να με δεχτείς, να με δέχεσαι. Το ότι έκανε λάθος ο άλλος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και που ξέρεις αν ο Θεός δεν τον εμόρανε για να δοκιμάσει την καρδιά σου? Που ξέρεις αν ο Θεός δεν του αφαίρεσε προσώρα στη σοφία και έκανε λάθος για να σε δοκιμάσει, αν μπορείς να τον δεχτείς με το λάθος του, με τις αδυναμίες του? Και ο Απόστολος Παύλος λέει, πολλοί ντρεπόντουσαν, όπως ήταν ο Φίγελος και Ερμογέννης, και προσέξτε τη λέξη, με απεστράφησαν. Με απεστράφησαν. Πόσο σοβαρό είναι να κάνεις πως δεν βλέπεις τον αδελφό σου. Να μην τον λογαριάζεις. Να λες, όχ, πάλι αυτός είναι. Ποτέ μην αποστραφούμε, αδελφοί αγαπητοί, κανέναν. Και ξέρετε τι μας το, τι ωραία που μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Επίνασα και μου δώσες να φάω. Δίψασα και με πότισες. Στη φυλακή ήμουνα και ήρθες προς μένα. Και λένε, Κύριε, πότε το κάναμε σε σένα? Όταν το κάνατε στον ποιμένα της Εκκλησίας, σε μένα το κάνατε. Δεν το λέει έτσι Γραφή. Όταν το κάνατε σε έναν τον ελαχίστον, σε μένα το κάνατε. Είναι Άγιο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν αφήνει, αδελφοί αγαπητοί, ούτε διακρίσεις, ούτε προσωποληψίες, ούτε λάθη. Ξέρετε ποιον αγαπάει περισσότερο ο Χριστός? Τον αδύναμο, τον νεότερο, τον μικρότερο. Και ξέρετε τι μας δίνει ο Θεός για να συγκρατήσει
τη φόρα μας αν νομίζουμε ότι παλιώσαμε και μεγαλώσαμε. Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ωραίο δεν είναι το Ευαγγέλιο? Κρατάει τα ίσα, μας κρατάει στα ίσα, αδερφέ. Δεν μας αφήνει να ανέβουμε ούτε να στρίψουμε. Αλλά έρχεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σαν την ευλογημένη αυτή γλίτσα του καλού ποιμένα και λέει είσαι πρώτος, τακ τακ, κάτσε στη μέση, μη γίνεις τελευταίος. Στέκεσαι, τακ τακ, με την γλίτσα, για πρόσεξε μην πέσεις. Νομίζεις ότι είσαι κάτι, τακ τακ, έλα με την γλίτσα, μάθε ότι σε απατάει η καρδιά σου, τίποτα δεν είσαι. Ευχαριστούμε το Θεό για το Ευαγγέλιο, δεν μας αφήνει, αδερφοί αγαπητοί, να πλανηθούμε, αλλά και δεν μας αφήνει, αγαπημένα μου αδέλφια, να υπερηφανευτούμε. Γι' αυτό μας λέει κράτα το υπόδειγμα των υγιεινότων λόγων. Πρόσεξε λοιπόν, μην αποστραφείς κανέναν και πάρε παράδειγμα τον Ονίσιμο που προσεύχεται και μ' αρέσει αυτό. Ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονισιφόρου, στο σπίτι του, επειδή αυτός με φρόντισε, με παρηγόρησε, δεν με ντράπηκε, δεν ντράπηκε για μένα, αλλά ήρθε κοντά μου και μου συμπαραστάθηκε. Και αυτό που προσεύχεται ο αδερφός μας ο Παύλος τι είναι? Να δώσει έλεος όχι μόνο στον Ονισιφόρο, αλλά και στην οικογένειά του και στον οίκον του. Δεν είναι πολύ ωραίο, αδερφοί? Όταν το διάβαζα χάρηκα. Δηλαδή όταν βοηθάς, όταν παρηγορείς, όταν στέκεσαι κοντά στα αδέλφια σου που πάσχουνε, ο Χριστός προσεύχεται για το σπίτι σου. Βέβαια. Θυμάμαι μια φορά και δεν θα το ξεχάσω που προσευχόμουν για τα παιδιά μου όταν ήταν μικρότερα. Τότε δεν θυμάμαι για ποιους λόγους και έλεγα Κύριε τα παιδιά μου, Κύριε τα παιδιά μου. Και ήρθε ο Κύριος και μου είπε όσο εσύ φροντίζεις τα δικά μου τα παιδιά, εγώ θα φροντίζω τα δικά σου. Και λέω με συμφέρει, γιατί όσο και να φροντίζω τα δικά μου τα παιδιά, τίποτα δεν θα καταφέρω. Όσο όμως φροντίζω τα παιδιά του Θεού, ο Κύριος θα καταφέρει τα πάντα στα δικά μου τα παιδιά. Αλληλούια. Και είναι αδερφοί αγαπητοί, ακριβώς όπως το λέει το Ευαγγέλιο. Ο Ονισιφόρος, πώς τον λένε, πολλάκις με παρηγόρησε και δεν τράπηκε για τις αλυσίδες μου. Και όταν ήλθε στη Ρώμη, με μεγάλη σπουδή με ζήτησε για να με βρει. Καλά δεν είχες άλλη δουλειά, Ονισίφορε, να κάνεις παρά να τρέξεις να βρεις στη φυλακή τον Παύλο? Θα το έκανες εσύ, αδερφέ? Μόλις έφτασες στη Ρώμη, δεν είχες άλλη δουλειά? Να πας να πάρεις παπούτσια για τα παιδιά σου, να πας να δεις την πόλη την καινούργια, τη Ρώμη τη μεγάλη. Η πρώτη του φροντίδα ήταν να ψάξει να βρει με τα μεγάλη σπουδή τον Παύλο που ήταν στη φυλακή. Και ο Κύριος λέει ήθε να βρίσκει πάντοτε έλεος αυτός, να βρίσκει πάντοτε έλεος παρακυρίου, και όλοι όσοι από την οικογένειά του καλύπτονται με την προσευχή του Αποστόλου Παύλου μέσα στην ευλογία του Θεού από τον Ονίσιφορο. Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο Β. Σύ λοιπόν τέκνον μου, είναι η επόμενη εντολή, ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα ήκουσες παρεμού δια πολλών μαρτύρων ταύτα παράδωσε εις πιστούς ανθρώπους ή την εστέρου συνείστε ικανή και άλλους να διδάξωσι. Η επόμενη εντολή είναι ενδυναμού. Σύ τέκνον μου ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Λάβε δύναμη με τη χάρη του Χριστού. Λάβε δύναμη. Και πώς θα λάβουμε δύναμη, αδελφοί αγαπητοί? Τι θα πει ενδυναμού? Πώς θα το κάνουμε αυτό να έχουμε δύναμη, να είμαστε δυνατοί με τη χάρη του Χριστού? Να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να προσευχόμαστε, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο? Ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Δύναμη θα λάβεις μόνο αν βρεις χάρη ενώπιον του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να λάβεις δύναμη αλλιώς. Δύναμη θα λάβεις μόνο
με τη χάρη του Θεού δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και χάρη, τη χάρη του Θεού την απολαμβάνει ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, μόνο με ταπείνωση. Αν θέλεις να είσαι δυνατός, μάθε να μάθεις, να μάθουμε να ταπεινωνόμαστε, αδερφοί. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Όταν ο άνθρωπος υπερηφανεύεται, χάνει τη χάρη του Χριστού, χάνει τη δύναμη. Δεν έχει δύναμη ο άνθρωπος. Όταν νομίζει ότι ξέρει, όταν νομίζει ότι μπορεί, όταν νομίζει ότι κάτι καταφέρνει, ότι αυτός μπόρεσε, αυτός το σκέφτηκε, αυτός είναι, δεν έχει δύναμη καμία. Δεν μπορεί να έχει τη δύναμη του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος, αδερφοί, που μπορεί και ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους, μόνο αυτός απολαμβάνει τη χάρη του Χριστού και εν τέλει τη δύναμη του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Δυνατός είναι ποιος? Αυτός που είναι αδύνατος. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και όταν η αδυναμία μου είναι πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται στη ζωή μου τέλεια. Τέλεια. Άρα η πρόταση που κάνει ο Απόστολος Παύλος στον αδελφό μας τον Τιμόθεο είναι όχι μία φορά, πάντοτε κοίτα να ενδυναμώνεσαι και η δύναμή σου δεν μπορεί να είναι άλλη παρά μόνο μέσα από την ταπείνωσή σου. Δεν είναι εύκολο να ταπεινώνεσαι. Δεν είναι εύκολο να υποτάσσεσαι. Είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο γιατί η καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί εύκολα να πει ταπεινώνομαι, υποτάσσομαι. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, όταν θεωρήσουμε τα πράγματα με την απλότητα του Ευαγγελίου και έρχεται κάποιος και σου λέει μια γνώμη, που είναι διαφορετική από τη δική σου, μια άποψη που είναι διαφορετική από τη δική σου, και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ένας μικρός, ένας καινούριος ή ένας μεγάλος, όποιος και να είναι, μην το απορρίψεις. Κάμε αυτή την απλή σκέψη. Μήπως αυτόν τον έστειλε ο Θεός να με διορθώσει? Μήπως αυτό που λέει είναι σοφία, όχι δική του, αλλά ουράνια? Μήπως ο Θεός, επειδή με αγαπάει, μου τον έστειλε να με προφυλάξει από τα λάθη μου? Όταν ο άνθρωπος λοιπόν κάνει αυτή τη σκέψη, το εύκολο πια, το δύσκολο πια γίνεται εύκολο. Μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να ταπεινωθεί όταν βλέπει απέναντί του τον οποιονδήποτε, ότι μπορεί πίσω από την πλάτη αυτού του ανθρώπου να κρύβεται ο Χριστός, να κρύβεται το χέρι του Θεού. Μήπως ο Θεός τον έστειλε? Πω πω, και θα τα έκανα εγώ μουσκεμα? Αν όμως αυτά τα οποία έχουμε σκεφτεί, αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι σωστά, τα θεωρούμε απόλυτα τέλεια και σωστά γιατί είναι η δική μας γνώμη, και το σωστό αλλά και το λάθος του αδερφού σου ποτέ δεν θα σε ωφελήσει. Το σωστό δεν θα σε ωφελήσει γιατί δεν θα το εκμεταλλευτείς, και το λάθος δεν θα σε ωφελήσει γιατί δεν θα ταπεινωθείς. Αντίθετα, το σωστό και το λάθος του αδελφού σου, του οποιοδήποτε που θα σου πει κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο σκέπτεσαι εσύ, εξάπαντος θα σε ωφελήσει. Εάν δεν είναι σωστό, γιατί θα το εκμεταλλευτείς και δεν θα κάνεις το λάθος. Αν είναι λάθος, γιατί θα ταπεινωθείς ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος θα σε υψώσει. Και αυτό και ο Απόστολος Παύλος καθαρά, πεντακάθαρα προτείνει, εντέλεται, και ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, πεντακάθαρα λέει σε εμάς, ενδυναμού. Αλλά πρόσεχε, δεν μπορείς να ενδυναμωθείς παρά μόνο με τη χάρη δια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς δηλαδή να ενδυναμωθείς παρά μόνο με την ταπείνωσή σου. Δεν μπορείς να λάβεις δύναμη παρά μόνο
αν εσύ καταλάβεις ότι στην αδυναμία σου θα φανεί η δύναμη του Θεού, τελεία. Αμήν, αδερφοί. Είναι μεγάλο μυστικό που ποτέ μην το ξεχάσεις, γιατί θα έρθουν στιγμές που θα έρθει κάποιος και να σε προσβάλλει, θα έρθουν στιγμές που θα έρθει κάποιος να σου πει κάνεις λάθος. Εκείνη τη στιγμή να ξέρεις ότι σου δίνει, και έτσι να σκεφτόμαστε, την ευκαιρία ο Θεός να ταπεινωθείς για να σε υψώσει Αυτός. Είναι μια ευκαιρία. Κάνει χάρη ο Θεός να σου δώσει την δυνατότητα και την ευκαιρία να ταπεινωθείς για να σε υψώσει ο Χριστός. Και τότε θα είσαι ικανός να παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους αυτά τα οποία άκουσες από τον Παύλο δια πολλών μαρτύρων. Και εδώ να δούμε το κήρυγμα πώς γίνεται. Το κήρυγμα είναι, αδελφοί, αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος μέσα από πολλούς μάρτυρες. Εμείς τι είμαστε όταν ομολογούμε? Μάρτυρες της αληθείας των γεγραμμένων από το Πνεύμα το Άγιο με το χέρι του Αποστόλου Παύλου. Εμείς δεν είμαστε ούτε Απόστολοι, ούτε προφήτες, τίποτα δεν είμαστε. Εμείς είμαστε μάρτυρες. Όπως είπε ο Χριστός στους μαθητάς, μείνατε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, και τότε τι, θα είσαστε μάρτυρες. Μάρτυρες για το όνομα του Χριστού και στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Εσύ λοιπόν όταν φυλάς το Λόγο του Θεού και δεν αρνείσαι το όνομα του Χριστού, τίποτα περισσότερο δεν είσαι. Ούτε Απόστολος, ούτε προφήτης, τίποτα δεν είσαι. Παρά μόνο ένας μικρός και ασήμαντος, αλλά μάρτυρας του παντοδυνάμου Ιησού Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού. Τότε λοιπόν, εφόσον πάρεις αυτή τη δύναμη με την ταπείνωσή σου, όσα άκουσες από μου και για από πολλούς μάρτυρες, όλα αυτά τα λόγια, γιατί εγώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν τα άκουσα από τον Παύλο, τα άκουσα από τα αδέλφια μου, τον Νικολακόπουλο, τον Λούι, τον Ηλία, τον Καρπόζηλο, όλους τους αδελφούς αυτούς τους παλαιότερους από μένα, που ήταν μάρτυρες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και έγινα κι εγώ ένας μάρτυρας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Θυμάμαι, αδελφοί, όταν πρωτοπίστεψα και άκουσα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ήμουνα σε μια προσευχή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήμουνα σε μια προσευχή εκεί πάνω σε ένα χωριό στο Νεοχώρι. Και ήμουνα πολύ καινούριος και γονάτισα και προσευχήθηκα. Και έκανα μια προσευχή και λέω, Κύριε, τι θα με κάνεις εμένα? Και περίμενα να μου πει. Θα μου πει ότι θα με κάνει, ξέρω εγώ, ευαγγελιστή, ή θα με κάνει, ξέρω εγώ, προφήτη, ή θα με κάνει, και περίμενα. Και εκείνη τη στιγμή μου μιλάει με προφητικό λόγο ο Θεός από έναν αδερφό, από μια αδερφή, και μου λέει, μάρτυρά μου θα σε κάνω. Και φοβήθηκα, λέω, δηλαδή τι, θα με σταυρώσουνε? Δεν κατάλαβα τι σημαίνει μάρτυρας, αλλά μετά κατάλαβα ότι ο μάρτυρας αυτός είναι που είναι, που ομολογεί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και εμείς, αδερφοί, είμαστε μάρτυρες του Χριστού. Μάρτυρας είσαι, αδερφέ μου, μάρτυρας είσαι, αδερφούλα μου. Δια πολλών, και μάλιστα είναι πολλοί οι μάρτυρες, δεν είσαι τίποτα ιδιαίτερο εσύ ούτε εγώ. Πολλοί είναι οι μάρτυρες όλη την Οικουμένη. Πολλοί είναι οι μάρτυρες όλο τον κόσμο. Αλλά δόξασε στο Θεό που σε κατέστησε μάρτυρα. Να ομολογείς τον Ιησού Χριστό. Μικρόν είναι να είσαι δούλος μου, λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς το κρίνεις? Μικρόν είναι, καθώς είναι γεγραμμένο, και έτη εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το Πνεύμα μου το Άγιο επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, και θέλουν οι προφητεύσει. Θα μαρτυρήσουνε τι? Ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται, ότι ο Ιησούς Χριστός αγαπάει τον άνθρωπο. Μικρόν είναι να είσαι ενώπιον όλων των δυνάμεων δούλος και δούλη του Κυρίου και να σε έχει χρήσει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Μικρόν είναι αυτό. Και πολλές φορές η καρδιά μας θέλει μεγάλα πράγματα. Αδερφοί αγαπητοί, ας αφήσουμε τα μεγάλα στο Χριστό και ας κρατήσουμε αυτά που μας ανήκουν, τα μικρά και τα ασήμαντα, ώστε εμείς να μικραίνουμε για να μεγαλώνει Εκείνος. Εμείς να ταπεινωνόμαστε για να δοξάζεται ο Χριστός. Εσύ λοιπόν αυτή την υποχρέωση έχεις, Τιμόθεε, αφού ενδυναμωθείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις
τίποτα αν δεν λάβεις τη δύναμη από το Θεό μετά την ταπείνωσή σου, αυτά τα οποία άκουσες από μένα, να τα παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι και αυτοί θα γίνουν ικανοί και άλλους να διδάξουν και να γίνουν και αυτοί μάρτυρες. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο ένας παραδίδει στον άλλον και όλοι μας, ένας με τον άλλον, ένας με τον άλλον, παίρνουμε από τους αδελφούς μας τους λίγο προηγούμενους, αυτά τα οποία ο Χριστός μας έδωσε δια Πνεύματος Αγίου από τον Πέτρο, από τον Παύλο, από τον Ιάκωβο, από τον Ιωάννη, από τον Λουκά, από όλους αυτούς τους αδελφούς μας που χρησιμοποίησε ο Θεός για το Πνεύμα το Άγιο, μας έδωσε, μας δίδει και σε εμάς την ικανότητα να μαρτυρήσουμε, να ομολογήσουμε, να βεβαιώσουμε τους ανθρώπους ότι ο Λόγος του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι η υπερτάτη αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που το πιστεύει. Γιατί και εμείς αν σωθήκαμε, το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο σωθήκαμε, αναγεννηθήκαμε, γράφτηκε το βιβλίο, το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Κανένας άνθρωπος δεν μας έσωσε. Και κανέναν άνθρωπο δεν μπορούμε να σώσουμε και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί μη μόνο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και ας ευχόμαστε να έχουμε καλή μαρτυρία, την καλή ομολογία, να ομολογούμε ενώπιον των ανθρώπων όπως ο Χριστός ομολόγησε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου. Την καλή ομολογία. Και με τη χάρη του Χριστού την άλλη Πέμπτη θα συνεχίσουμε και με τις άλλες εντολές που δίνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο μέσα από αυτή την ευλογημένη επιστολή, όπως είναι κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης, να αγωνίζεσαι νομίμως για να στεφανωθείς με το στέφανο της, το αμαράτινο της δόξης, να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό κλπ. Κλπ. Την άλλη Πέμπτη, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε με αυτές τις ωραίες και ευλογημένες εντολές που έδωσε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και δίδει και εμάς ο Χριστός σήμερα. Αμήν.